καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλους τους ελλημενεργάτες εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, τη δικιά σας πείρα, τη δικιά σας εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια να την κάνετε κριτήριο ψήφου. Δηλαδή, το δίλημα το οποίο μπαίνει αυτή τη στιγμή εκβιαστικά από όλους, να πάρετε όλη θέση και να σταθείτε σύμφωνα με το δίκαιο σας δίπλα σε αυτούς που παλεύουν για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θα μιλήσω πολύ λίγο και θα βάλω δύο τις πλευρές. Να σκεφτούμε όλοι τώρα σε 9 Ιούνιου που έχουμε τις ευρωεκλογές, αν πραγματικά το ρεύμα αμφισβήτησης το οποίο έχει δημιουργηθεί ειδικά τους τελευταίους μήνες και με μεγάλες κινητοποιήσεις στη χώρα μας, αν θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Αν θα πάμε στις ευρωεκλογές για να επιβραβεύσουμε αυτούς που κόβουν συντάξεις, που φέρνουν πλημμύρες, που στην πανδημία άφησαν 30.000 κόσμο να πεθάνει, που φέρνουν το εξαήμερο και αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, ή θα στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι σταματάνε πληστηριασμούς, που παίρνουν μπροστά για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα τέμπη, αυτούς οι οποίοι είναι κατά της ευλοκής και εμποδίζουν όπως και εδώ στο λιμάνι το να μεταφέρονται όπλα και να σκοτώνονται παιδάκια και άμαχοι πολίτες στην Παλαιστίνη, που δεν έχουν λεφτά για την υγεία και την παιδεία και δίνουν 500.000 ευρώ κάθε μέρα για την αποστολή της φρεγάτας Σίδρα. Σας καλούμε λοιπόν εδώ πέρα το επόμενο διάστημα αυτό το ρήμα αμφισβήτησης που υπάρχει να μεγαλώσει και στην κάλπη εδώ πέρα βλέπετε δεν ζητάμε ούτε να ψηφίσετε εμένα προσωπικά ούτε κάποιον αλλά να συμπορευτείτε με το κουκουέ που έρχοντας την πύρα εδώ πέρα και από το λιμάνι σε κάθε μεγάλο ή μικρό πρόβλημα μπήκε μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους μέσα από το σωματείο ΕΝΕΔΕ. Και κλείνω με το εξής. Επειδή έχουμε εδώ πέρα ένα ανοιχτό ζήτημα πολύ βαρβάτο, το οποίο είναι το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών, να ξεκαθαρίσουμε όλοι ότι η εντολή η οποία υπάρχει σαν διρεκτίβα, σαν οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης, να μην υπάρχουν πουθενά βαρέα και να υπάρχει μεγαλύτερη εκμετάλλευση με το εξαήμερο και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Εμείς το έχουμε φάει όλα αυτά τα χρόνια στην πλάτη μας και με βάση αυτή την πείρα που έχουμε την αρνητική, μακριά από σωτήρες και καλοκαιρετάκηδες, οι οποίοι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια εδώ πέρα και καλούν τον κόσμο να πιστέψει σε θαύματα, να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέμε ένας για όλους και όλοι για έναν, και ότι μόνο ο λαός σώζει τον λαό.